Γεια σας, καλωσορίζω κύριε Υπουργέ παρουσίαση στον νομό μας, κύριε Γηγητέ, κύριε Σκύρη, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Αυτοδιοικητική, φίλες φίλοι. Καταρχήν είμαστε την Πανελλήνια Ένωση Φιλανθρώπων που δίνεται ένας αγώνας για να επιβιώσει ο κλάδος της νοοτροφίας αν και εσείς κύριε Υπουργέ, δίχως να θέλω να το θίξω από προέλεγα, ο κλάδος της νοοτροφίας δεν τον θίξατε καθόλου. Ευτός ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Ωνίκας, το τοποθέτησε και σε ωραία βάση από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και το σήμερα που ζούμε. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι υποτιμητικό, αφού είσαστε και από μια περιοχή της Θεσσαλίας, κύριε Υπουργέ, να αναφέρεστε και στους νεοτρόφους. Θεωρώ μας τιμά, ακούστε με, και συμμιλάτε μετά. Κύριε Υπουργέ, εμάς μας τιμά αυτό που κάνουμε στην κορφή στο βουνό. Και το κάνουμε επάξια. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί 10 χρόνια βαθιάς κρίσης. Με φορολογικό, το οποίο έπεσε πάνω μας, σαν βόμβα, με τα όσα προβλήματα που έχουμε. Έχετε αφήσει την εμπορία, δίχως καν να την ακουμπήσετε, η οποία εκμεταλλεύεται το κτηνοτροφικό και το αγροτικό προϊόν, ασιαλγεί κάθε μέρα. Και για το λάδι αυτή ευθύνεται. Και για το πρόβιο γάλα. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, 68 λεπτά, 65 λεπτά, κατσικίσω γάλα, 25 και 30 και 35 λεπτά. Μπορείτε να μου δώσετε μία σαφή απάντηση γιατί να μπαίνει φέτα ημέρας εισαγόμενη στη χώρα μας και να πουλιέται μετά από με 1,5 και 2 ευρώ ανά κιλό και να πουλιέται αμέσως μετά από 2 μήνες ορίμανσης 4,5 ευρώ το κιλό. Αυτά κύριε Υπουργέ και κύριοι του Υπουργείου δεν μας κάνουν υπερήφανους για τη χώρα μας. Για άλλη μια φορά σε αυτό το χώρο και όχι μόνο και στο κρουδικό σα χώρο του Υπουργείου έχουμε ζητήσει καταρχήν δεν μας συμπεριλάβατε καθόλου ζωική και φυτική παραγωγή μέσα στην κρίση αυτή του κορονοϊού δεν συμπεριλάβατε κανένα ευνοϊκό μέτρο για τους ανθρώπους και του ζωικού και του φυτικού κεφαλαίου. Μήπως δεν γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι τα μαγαζιά και τα καταστήματα όλα μαζικής εστίασης έκλεισαν και δεν δούλευε είτε τα κρεατικά είτε τα κονταρικά, τα λαχανικά. Βλέπω ότι στον ένα χρόνο και πλέον που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν έχω ακούσει και πολλά πράγματα από τα χείλη του Υφυπουργού, του Υπουργού Γεωργίας προς θετική κατεύθυνση και μέτρα ευνοϊκά για τον κλάδο μας. Ευελπιστώ από εδώ και στο εξής και με την περιφέρεια στο πλευρό μας και με τις περιφέρειες όλης της χώρας να δώσουμε μια νέα όθηση, διότι ξέρετε, ειδικά στην κτηνοτροφία που με αφορά, που είμαι κτηνοτρόφος, σας λέω το εξής. 80.000 οικογένειες απέμειναν μόνο. Ήδη, κύριε Υπουργέ, το νούμερο καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο λίγοι απέμειναν και πόσο λίγοι θα είναι του χρόνου και του άλλου. Σας ευχαριστώ πολύ.